Κάλεσμα σε δημόσιους φορείς αλλά κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ηπείρου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μεταλλικιακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ απευθύνε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Καμπουράκης με στόχο τη στήριξη της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων για τους μαθητές. Μάλιστα, το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2017 έλαβε τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς την ετήσια έκθεσή της για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το Μεταλλικιακό Έτος Τάξη Μαθητείας περιλαμβάνεται ως το παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη διάδοση των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες στην ετήσια έκθεση για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά προγράμματα αποδόθηκαν εύσημα στη χώρα μας για το πρόγραμμα Μεταλλικιακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα της μαθητείας σαν ένα παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και μάλιστα τα εύσημα και η αριστεία είναι τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Αν θυμόσαστε, το θέμα της μαθητείας ξεκίνησε το 17, η πρώτη φάση, και συνεχίζεται βεβαίως μέχρι σήμερα. Αφορά μαθητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά λύκεια, και τους δίνεται η δυνατότητα να φοιτήσουν ένα επιπλέον έτος για να αποκτήσουν επιπλέον επαγγελματικά προσόντα και μετά από εξετάσεις στο ΝΕΟΠΕΠ να μπορούν να πάρουν ένα πιστοποιητικό επιπέδου 5 με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό προσοντολόγιο. Το πρόγραμμα αυτό της μαθητείας περιλαμβάνει 4 μέρες την εβδομάδα εργασία σε πραγματικούς χώρους και μία ημέρα μάθημα, εργαστήριο και θεωρία, ας πούμε, στα ΕΠΑΛ. Από τη μια, δηλαδή, οι μαθητές αποκτούν μία εργασιακή εμπειρία και μάλιστα με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και μπορούν να βγουν στη συνέχεια στην αγορά εργασίας με αυξημένα προσόντα. Σε επίπεδο Ηπείρου, 437 απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων στην Ήπειρο συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αποκτώντας εργασιακή εμπειρία και οι περισσότεροι από αυτούς, μετά από εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ, έλαβαν το πτυχίο επίπεδου 5 στην ειδικότητά τους με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως ανέφερε ο κύριος Καμπουράκης. Από το 17 έχει δοθεί η ευκαιρία, η δυνατότητα σε 437 αποφύτους ΕΠΑΛ να πάρουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα μαθητείας. Το μεγαλύτερο ποσοστό, μέχρι ας πούμε το 19, έχει πάρει και την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΕΠ. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει για την ολοκλήρωση και την πραγμάτωση αυτού του προγράμματος, δηλαδή τους υπαλλήλους της περιφέρειας, τους διευθυντές των επαγγελματικών λυκείων και των εργαστηριακών κέντρων, καθώς και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που μας προσφέρουν τις θέσεις αυτές μαθητείας. Έτσι, ένα ποσοστό κάνει τη μαθητεία τους σε δημόσιες υπηρεσίες, ένα άλλο στον ιδιωτικό τομέα. Και από αυτή τη θέση θα ήθελα να ζητήσω να προσπαθήσουμε να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις.